Γεια σας! Εδώ είμαι ξανά. Όπως είδατε και από τον τίτλο, σήμερα θα δοκιμάσουμε μαζί και θα χρησιμοποιήσουμε μαζί ένα self-tan! Yay! Εγώ ξεκίνησα να χρησιμοποιώ self-tan πρόπερση πρώτη φορά, όχι το συγκεκριμένο, αλλά γενικότερα σαν είδος. Δεν ξέρω, είχα λίγο στο μυαλό μου, τα ψιλοφοβόμουν, αλλά τελικά βολεύει, τουλάχιστον όταν έχει περάσει, ας πούμε, κάποιος καιρός. Δεν έχεις πάει ακόμα για μπάνιο και δεν θες πρώτη φορά να πας στην παραλία και να είσαι άσπρη σαν το γάλα, γιατί εγώ είμαι και αρκετά άσπρη. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα self-tan. Το συγκεκριμένο σήμερα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι από την εταιρεία Lavera, η οποία για όσες δεν τη γνωρίζετε είναι μια εταιρεία η οποία φτιάχνει μόνο φυσικά καλλυντικά, με φυσικά συστατικά δηλαδή. Δεν βάζει τίποτα χημικό, όπως βλέπετε είναι εδώ όλα οργανικά. Φυσικά κάνει και για άτομα τα οποία είναι vegan, γιατί δεν κάνει τεστ σε ζώα, δεν χρησιμοποιεί τίποτα που να έχει να κάνει σε σχέση με τα ζωάκια. Και προϊόντα γενικότερα από τη Lavera βρίσκεται σε καταστήματα τα οποία που πουλάνε βιολογικά προϊόντα ή σε site που πουλάνε βιολογικά προϊόντα, όπως ας πούμε το organicland.gr. Σας τα λέω γιατί με έχετε ξαναρωτήσει και παλιότερα που έχω δείξει πράγματα από Lavera, οπότε για να σας προλάβω. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την πρώτη εφαρμογή. Είναι πολύ απλό σαν χρήση. Βάζετε κάποια ποσότητα και την απλώνετε στα σημεία που θέλετε έτσι να μαυρίσετε. Μετά απλά θέλει λίγο προσοχή να το έχετε απλώσει ομοιόμορφα, έτσι ώστε να μην αφήσει στάμπες και κυλίδες, ας πούμε, κάπου πιο έντονα. Το συγκεκριμένο λέει ότι για να φτάσει στο απόλυτο αποτέλεσμα που εμείς επιθυμούμε θέλει 5 ωρίτσες. Και σαν σημείωση από μένα, παρένθεση, καλό είναι όταν το χρησιμοποιείτε πριν από τις 5 ώρες να μην βγείτε και σε πολύ έντονο ήλιο. Είτε το έχετε βάλει στο πρόσωπο, είτε το έχετε βάλει στο σώμα. Πριν ξεκινήσω λοιπόν να σας δείξω για την εφαρμογή, γιατί αν είδατε και από τον τίτλο, έχει και giveaway αυτό το βίντεο. Οπότε, 2 τυχερές από εσάς, όχι μία αλλά 2, θα κερδίσετε αυτό εδώ το self-tan για το σώμα και ακόμη ένα self-tan για το πρόσωπο, συν επειδή θέλουμε να προστατεύουμε και τα χυλάκια μας αυτό το καλοκαίρι και όλα τα καλοκαίρια, και ένα lip balm με SPF 10 για τα χείλη. Αυτό το έχω δοκιμάσει και εγώ παλιότερα, είναι πάρα πολύ ωραίο, κάνει πολύ καλή δουλειά. Δεν μου άρεσε λίγο η μυρωδιά του, αλλά σαν αποτέλεσμα είναι φανταστικό. Αυτά τα δύο λοιπόν πάμε να τα δοκιμάσουμε τώρα. Δεν θα δοκιμάσω του προσώπου γιατί είμαι ήδη βαμμένη και δεν θέλω να το χαλάσω, αλλά θα δοκιμάσουμε μαζί του σώματος. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Αρχικά να σας πω ότι τα πόδια μου εννοείται ότι τα είναι πλυμμένα και αν θέλετε μπορείτε να έχετε κάνει και ένα scrub έτσι πιο πριν για να είναι και πιο απαλά. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα πάρω λίγη ποσότητα, κάπου τόσο. Θα την βάλω και στα δύο μου χέρια. Αν θέλετε, για να φοβάστε γιατί μη βγουν μαύρα κλπ, μπορείτε να φορέσετε και γάντια. Εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα γιατί όσα έχω δοκιμάσει δεν μου έχουν αφήσει κάποια στάμπα κλπ. Οπότε ξεκινάμε να πλώνουμε. Όπως βλέπετε το πάω πάνω κάτω έτσι ώστε να πάει ομοιόμορφα παντού, να μην έχει κυλίδες κλπ. Θα το κάνω μέχρι να απορροφήσει σχεδόν τελείως όλο το άσπρο που βλέπουμε. Και το ίδιο θα κάνω και στο άλλο πόδι. Μέχρι στιγμής, πέρα από το μαύρισμα που θα περιμένουμε να γίνει, να σας πω ότι είναι αρκετά, το νιώθω αρκετά δροσιστικό και ενυδατικό, μπορώ να πω. Τα έριξα κιόλας, λοιπόν. Και μ' αρέσει και αυτό. Το ίδιο λοιπόν κάνουμε και στο άλλο πόδι. Κάποια σημεία που σίγουρα θέλουν προσοχή και εκεί κάνουμε τα λάθη, τα βασικά οι περισσότερες, είναι εδώ στο γόνατο, επειδή ανοιγοκλίνει. Θα το έχουμε λίγο και τεντωμένο προς τα έτσι, αλλά και έτσι γονατιστό, και να απλώσουμε πολύ καλά και εδώ, όπως επίσης και από εδώ από κάτω, έτσι ώστε να μην είναι το γόνατό μας άσπρο και από εδώ από κάτω άσπρο και όλο το άλλο πόδι μας μαύρο. Θα ακολουθήσω τη διαδικασία και στα μπούτια μου και μόλις περάσουν 5 ώρες θα σας δείξω έτσι λίγο το αποτέλεσμα. Δεν θα σας δείξω με το χέρι μου την πάνω πλευρά γιατί η διαφορά δεν θα φαίνεται λόγω του ότι εδώ έχω μαυρίσει. Θα σας δείξω όμως με το χέρι μου την κάτω πλευρά που είναι κοντά, πιο κοντά σε αναπόχρωση. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε 2-3
δύο φορές τη βδομάδα περίπου, έτσι ώστε να έχετε πιο γρήγορο και πιο έντονο αποτέλεσμα. Το συγκεκριμένο, όπως είδατε, βγάζει λευκό χρώμα. Υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία με το που το βάζεις βγάζει καφέ χρώμα. Δεν έχουν τεράστιες διαφορές και τα δύο θέλουν κάποιο χρόνο για να δράσουν. Απλά και κάτι άλλο βασικό, μόλις τελειώσετε με τη διαδικασία, πάτε και πλένετε κατευθείαν τα χεράκια σας, μην τα αφήσετε με την κρέμα πάνω. Οπότε τα λέμε σε 5 ώρες. Αυτό είναι λοιπόν το αποτέλεσμα. Ελπίζω να φαίνεται διαφορά όπως φαίνεται και σε μένα εδώ πέρα που το κοιτάω live. Αν δείτε με βάση το χέρι μου, όντως φαίνεται κάποια διαφορά. Για πρώτη εφαρμογή νομίζω ότι είναι μια χαρά, πολύ καλό το αποτέλεσμα. Αυτό ήταν λοιπόν, πολύ απλό, δεν υπάρχει λόγος να το φοβάστε. Χρησιμοποιήστε τέτοια προϊόντα, κάνουν πολύ πολύ καλή δουλίτσα. Και όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, μπορείτε να κερδίσετε κι εσείς αυτό εδώ πέρα το σετάκι μαζί με το lip balm. Δεν έχετε λοιπόν παρά να κάνετε 4 πολύ απλά βηματάκια. Ένα είναι να κάνετε ένα like στη σελίδα της Lavera στο Facebook, γιατί αυτή μας προσφέρει και τα δωράκια για τις νικήτριες. Δεύτερο είναι να είστε φυσικά σύνδρομητες στο κανάλι, αν δεν είστε πατήστε το κουμπάκι που γράφει από κάτω εγγραφή ή subscribe, ανάλογα σε τι γλώσσα έχετε το YouTube. Να κάνετε ένα like στη σελίδα μου στο Facebook, φυσικά θα σας έχω το link από κάτω. Και το πιο βασικό, να μου αφήσετε ένα σχόλιο κάτω από αυτό το βίντεο. Γράψτε μου ό,τι εσείς νομίζετε και ό,τι εσείς θέλετε, για να πάρετε και εσείς μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Κάτω στην περιγραφή θα σας έχω και την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού. Και καλό μας καλοκαίρι! Yay! Το αγαπώ το καλοκαίρι! Αυτά! Μέχρι το επόμενο βίντεο, φυσικά, να περνάτε καλά! Φιλάκια πολλά! Γεια σας!